κύριε Δήμαρχε της Λίδου. Κύριε Έφορε, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με ξεχωριστή ικανοποίηση και συγκίνηση εκπροσωπώ σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην τελετή παράδοση του αρχαίου θεάτρου της Μήλου στο κοινό. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ με συντομία σε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω πως όλοι πρέπει να μοιραζόμαστε σήμερα αισθήματα ικανοποίησης και χαράς. Και πρώτος από αυτούς είναι το ίδιο το μνημείο. Είμαστε τυχεροί, κυρίες και κύριοι, που μας έτυχε να γεννηθούμε και να δραστηριοποιηθούμε σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, στην Ελλάδα, σε αυτόν τον τόπο που πρικίστηκε, εκτός των άλλων, με φυσική ομορφιά και με ένα μακρύ και παραγωγικό παρελθόν, το οποίο μας κληρονόμησε πλούσια υλικά πολιτιστικά αγαθά. Είμαστε ευλογημένοι να έχουμε την ευθύνη της προστασίας και διαχείρισης μνημείων όπως αυτό, που μαρτυρούν όχι μόνο την υψηλή τεχνική κατάρτιση των ανθρώπων που έδρασαν σε αυτό το μέρος πριν από εμάς, αλλά και τις πνευματικές τους ανησυχίες. Το μνημείο που μας φιλοξενεί σήμερα, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα θέατρα της αρχαιότητας, κατασκευασμένο στα ρωμαϊκά χρόνια σχεδόν εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, πάτησε πάνω σε αρχαιότερα λείψανα, όπως μαρτυρούν τα φυσικές κατασκευές που εντοπίζονται κάτω από αυτό και γύρω του. Ήταν ενταγμένο σε ένα αστικό ιστό την αρχαία πόλη της Μήλου, ενώ σήμερα αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου μνημιακού συνόλου. Πρόκειται για παράδειγμα θεάτρου της ύστερης αρχαιότητας, στον τύπο που συνηθίζονταν στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένας ακόμη λόγος για να αισθανόμαστε απόψε περηφάνεια είναι το είδος και το επίπεδο των εργασιών που συντελέστηκαν εδώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με βασικό στήριγμα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Μήλου. Από το 2010 περίπου, οπότε ξεκίνησαν οι εργασίες στο χώρο μέχρι σήμερα, εργάστηκε πλήθος ανθρώπων. Προϊστάμενοι και υφιστάμενοι, ειδικοί επιστήμονες, εργατοτεχνίτες, διοικητικοί υπάλληλοι και φύλακες συνεργάστηκαν άψογα, όπως μας δείχνει η συνισταμένη των προσπαθειών τους, την οποία έχουμε μπροστά μας. Αρχαιολόγοι και μηχανικοί τεκμηρίωσαν το μνημείο και το γύρο χώρο, μελέτησαν διεξοδικά το υλικό και διερεύνησαν τις ενδεδειγμένες επιστημονικά προτάσεις. Μελετητές της συντήρησης και της αναστήλωσης υλοποίησαν τις προτινόμενες λύσεις ακολουθώντας τις κατάλληλες σύγχρονες μεθόδους. Χρησιμοποίησαν τα σωστά υλικά και τις σωστές τεχνικές. Μαρμαράδες, εργάτες και τεχνίτες κόπιασαν κάτω από αντίξωες συχνά συνθήκες, μορφοποίησαν όμως αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και κάποιοι ανώνυμοι υπάλληλοι, στελέχοι στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, ξόδεψαν χιλιάδες ώρες μπροστά από υπολογιστές, κάνοντας συνεννοήσεις και διεκπεραιώνοντας την ατέλειωτη γραφειοκρατία που απαιτούν δράσεις όπως αυτή, ενταγμένη στο ΕΣΠΑ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Αν όλα τα παραπάνω είχαν νόημα ή όχι, θα το κρίνει άμεσα ο επισκέπτης, ο θεατής, ο πολίτης. Πάντως εμείς οφείλουμε να δώσουμε συγχωρητήρια σε όλους που δούλεψαν για αυτό το έργο και να τους ευχαριστήσουμε θερμά, έχοντας πάντα στο μυαλό μας την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, εντός του οποίου δραστηριοποιείται. Ένα ακόμη ενθαρρυντικό στοιχείο του όλου εγχειρήματος είναι οι ευρύτερες συνεργασίες που οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα. Σωματεία και ιδιώτες, εταιρείες και φορείς πρόσφεραν εξοπλισμό, υπηρεσίες, υλικά, εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία, πόλους. Πραγματικά αναθαρεί κανείς όταν γίνεται μάρτυρα συμπράξεων μεταξύ διαφορετικών φορέων, όταν τους βλέπει να συμβαδίζουν αποδοτικά και γόνιμα, ακολουθώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας των ενεργών πολιτών. Παίρνει κανείς κουράγιο όταν παρατηρεί ένα κοινό όραμα να γίνεται απτό, ύστερα από συλλογική προσπάθεια και να πραγματώνεται σε ένα έργο με προστιθέμενη αξία υλική αλλά και άλλη.
Εξίσου δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε σιγουριά όταν η τοπική κοινωνία, ο Δήμος αλλά και οι συλλογικότητες της Μήλου έχει υποστηρίξει τόσο ενεργά τις έως τώρα διαδικασίες. Ακόμη περισσότερη σιγουριά μας δίνει η σπουδή και η δίψα της κοινωνίας της Μήλου για την επανάκριση ενός αρχαίου θεάτρου. Οι άνθρωποι του νησιού, οι πρώτοι που θα ωφεληθούν από τη λειτουργία του, έχουν ήδη περιβάλει αυτό το μνημείο με τον πολυδιάστατο χαρακτήρα, με σεβασμό και φροντίδα, προσδοκώντας όχι μόνο κέρδος από ένα ακόμη αξιοθέατο, αλλά μια βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη με πολιτιστικό πρόσημο που θα βελτιώσει το επίπεδο της καθημερινότητάς. Κλείνοντας, θα με επιτρέψετε να αναφερθώ στο σημαντικότερο για μένα λόγο για το οποίο πρέπει να αισθανόμαστε όμορφα που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Λένε πως ένα ωραίο κτίριο είναι ωραίο τόσο κατά την κατασκευή του, όσο και όταν έχει καταστραφεί. Το σημερινό θέατρο, μέρος μόνο αυτού που κάποτε είχαν, ήταν, έχει την τύχη να συνδυάζει τα υπολείμματα μιας περίτεχνης καλεσθησίας σε ένα διάλογο με την ανυπέρβλητου μεγαλείου θέα του Αιγαίου, που τη χαρήκαμε όλη αυτή την ώρα. Προσωπικά πιστεύω πως είναι τα πιο όμορφα απομεινάρια αρχαίου θεάτρου, σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία των Κυκλάδων, σε ένα σημείο που συνδυάζει φυσικό κάλος και μοναδική οπτική στη θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χωρίς έπαρση και υπολογίζοντας τη βοήθεια αλλά και την κριτική σας, παραδίδουμε προς χρήση το αρχαίο θέατρο της Μήλου, ελπίζοντας παρόμοιες πρωτοβουλίες να στεφθούν από ανάλογη επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Βλαζάκη και θα μιλήσει για μας ο Περιφερειάρχης Σωτήρου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Αλμάς. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ συμμόνατε, κύριε Υπουργέ Ιστορικών, κύριε πρώην Υπουργέ Εργασίας, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κυρία Βλαζάκη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλη χαρά, αλλά... Τον είπε! Ξεκίνησα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Αν υπάρχει κι άλλος Υπουργός, να με συγχωρέσει ο δεύτερος Υπουργός. Εγώ ξεκίνησα τις προσφωνήσεις μου με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον οποίο τον είδα. Σας έλεγα ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά και ακόμα μεγαλύτερη η συγκίνηση σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο. Είναι από αυτές τις στιγμές που αισθάνεσαι το βάρος της ευθύνης, μιας πάρα πολύ μεγάλης κληρονομιάς, απίστευτα μεγάλης κληρονομιάς. Αισθάνεσαι το βάρος της κρίσης, την οποία καταλαβαίνεις ότι είσαι σε μια γενιά που πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί να χαρακτηριστεί αντάξια αυτόν που δημιούργησαν αυτά όποτε τα δημιούργησαν. Πολύ περισσότερο σήμερα. Οι περιφερειάρχες της χώρας, αγαπητή Χριστιάνα, καλή μου φίλη, συναδέλφισσα, εσένα αδίκησα τότε στην προσφώνηση. Οι περιφερειάρχες της χώρας έχουν τον άχαρο σήμερα ρόλο, και πιστέψτε με, είναι άχαρο, να έχουν μια πολύ αυξημένη ευθύνη σε ό,τι αφορά την υποδοχή και διαχείριση πόρων ευρωπαϊκών, και είναι ακόμα πιο άχαρος αυτός ο ρόλος για τους δύο περιφερειάρχες που βρίσκονται σήμερα σε αυτόν εδώ το χώρο, τη Χριστιάνα Καλογύρου από το Βόρειο Αιγαίο και εμένα από το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή το Αιγαίο. Γιατί είναι λιγοστή, ελάχιστη η πόρη που έχουμε σε σχέση με τις ανάγκες που έχουμε να καλύψουμε. Θα ρωτήσει κάποιος, και γιατί είναι τόσο λίγοι οι πόροι που έχετε, διαμαρτύρεστε, παραπονιέστε, τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα σήμερα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια γιατί είναι λίγοι οι πόροι που έχουμε εμείς. Γιατί αυτή η χώρα δεν αγάπησε ποτέ τους πρωταθλητές. Γι' αυτό είναι τόσο λίγοι οι πόροι που έχουμε εμείς. Αλλά άσχετα με αυτό, σήμερα σε αυτόν εδώ το χώρο νομίζω ότι
όλοι γινόμαστε περήφανοι, ένα διάλειμμα περηφανίας, διάλειμμα είναι μικρό, είναι αλήθεια, για το πώς, αν αυτοί οι πόροι χρησιμοποιηθούν σωστά, αξιοποιηθούν σωστά, με πολύ μεγάλο σεβασμό, πώς με ένα πολύ λογικό ποσό μπορείς να φέρεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και είναι εξαιρετικό το παράδειγμα στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε η περιφέρεια με την μικρότερη χρηματοδότηση στην Ελλάδα και θέλω να σας διαβεβαιώσω όλους πως είμαστε η μόνη περιφέρεια, κυρία Βλαζάκη, κυρίες και κύριοι, που βάζουμε ίδιους πόρους στον πολιτισμό, σε δράσεις και έργα πολιτισμού. Είμαστε οι μόνοι που το κάνουν αυτό. Και είμαστε οι μόνοι γιατί σε αυτά τα 50 υπέροχα νησιά, 50 υπέροχα νησιά, ο πολιτιστικός μας πλούτος είναι απίστευτος. Μπορεί σήμερα να είναι η εποχή που σε αυτή την θάλασσα πίσω μας, το Αιγαίο, οι περισσότεροι όταν την κοιτούν σε επίπεδο οικονομίας ή ανάπτυξης σκέφτονται το βυθό και το τι βρίσκεται εκεί από κάτω. Εμείς είμαστε από αυτούς που πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα, πολύ περισσότερο αυτή η περιοχή, ενδεχομένως να μπορούσε να ζήσει και μόνο από τον πολιτισμό της. Μόνο από τον πολιτισμό της. Το ξαναλέω λοιπόν. Γιατί είναι η πιο ισχυρή δέσμευση, απόδειξη δέσμευσης, απόδειξη πίστης σε αυτή την πολύ μεγάλη κληρονομιά, που εκτός από κληρονομιά είναι και μέλλον. Είναι και παράθυρο στο μέλλον. Φτάνει να το δεις. Και ακόμα περισσότερο φτάνει να το ανοίξει. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή η δέσμευση είναι η διάθεση ιδίων πόρων σε δράσεις και έργα πολιτισμού. Θα ανατρέψουμε τη μικρή και χαμηλή χρηματοδότηση που έχουμε. Θα την ανατρέψουμε. Και από την ανατροπή αυτή, να ξέρετε ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό θα οδηγηθεί στα έργα πολιτισμού. Γιατί οι αποτυπωμένες ή αν θέλετε συμφωνημένες και με το Υπουργείο Πολιτισμού σημερινή υπηρεσία ανάγκες στα 50 μας νησιά που δεν είδε μπορούν να καλυφθούν με τις σημερινούς γνωστούς διαθέσιμους πόρους. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε, είμαστε όλοι σήμερα εδώ για να υπηρετήσουμε, πιστεύω, μια εσωτερική ανάγκη. Ο καθένας από εμάς νομίζω που βρίσκεται σήμερα εδώ δεν ήρθε ούτε από υποχρέωση ούτε από περιέργεια. Ήρθε γιατί είναι αυτή η μεγάλη φλόγα, η πολύ μεγάλη φλόγα της αγάπης για την πατρίδα, της αγάπης για την ιστορία αυτής της πατρίδας και της πίστης για το μέλλον το οποίο μπορεί να έχει. Ένα μέλλον το οποίο είναι αλήθεια ότι μας γεμίζει αγωνία, γιατί περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Σε καμία περίοδο όμως της ιστορίας, σε κανένα επίπεδο δυσκολίας στη ζωή σου, δεν σηκώνεις τα χέρια ψηλά και δεν παρετείς. Δίνεις πάντα τη μάχη. Δίνεις πάντα τη μάχη διεκδικώντας κάθε φορά το καλύτερο και νομίζω πως κάθε λαός, όποτε έχει βρεθεί σε τέτοιο σταυροδρόμι, γιατί είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, σαν χώρα, σαν λαός, εάν γυρίσει πίσω στην ιστορία του, θα βρει τις απαντήσεις και για τα σημερινά του διλήμματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και πιστεύω ότι... πιστεύω ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα και σε πολλές άλλες τέτοιες συναντήσεις. Σήμερα να πω ότι και σε ένα άλλο νησί έχουμε ένα θέατρο που αποδίδεται στη Διά. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα σπουδαίο, αρχαίο θέατρο και αυτή η περίφημη ευρωπαϊκή πόλη, της οποίας, αν θέλετε ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο και κάθε θυσία, είναι αυτοί οι κύριοι δήμαρχοι οι οποίοι θα δώσουν και στο νησί της Μήλου τα έργα τα οποία έχει ανάγκη στο μέλλον, αυτά που είναι ήδη σχεδιασμένα, όπως είναι ο Κηφτή και τα λίμματα στον Αράματο. Πέρα από αυτά τα οποία έχουν γίνει. Δύναμη και κουράγιο σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δήμαρχος Μήλου, κύριος Γεράσιμος Δαμβουλάκης.
Σεβαστοί πατέρες της Ιεράς Νήσου Μήλου, λίγο πιο κάτω, είναι οι κατακόμβες της Μήλου, που με το 86 του 14 προεδρικό διάταγμα, μετά από προσπάθεια μεγάλη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας, κυρίου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, αναδείχθηκε το νησί μας και ονομάστηκε το νησί μας Ιερά Νήσος Μήλος. Ήδη, κυρία Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, σας καλωσορίζω στο νησί μας και νομίζω ότι αυτή μπορεί να είναι η αρχή για να προχωρήσουμε σε επόμενα βήματα προκειμένου να αναδείξουμε όλα τα πολιτιστικά μνημεία του νησιού. Κύριε Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, κυρία Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, αγαπητή Χριστιάνα, ξέρετε, ήταν η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου όταν γινόντουσαν όλες αυτές τις προσπάθειες και στάθηκε στο πλευρό μας προκειμένου να φτάσουμε εδώ σήμερα. Κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, αγαπητέ φίλε Γιώργο Πατούλη, κυρία Εντεταλμένη Σύμβουλος του ΕΔΙΔΠΗ για τον πολιτισμό, κυρία Σταυράκη, αγαπητέ συνάδελφε Λάζαρε Κυρίζογλου, Δήμαρχε Μενεμένης και Αβελοκήπων Θεσσαλονίκης, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού που μας θυμάται με την παρουσία σας και βρίσκεστε στο νησί μας για ένα άλλο πολύ μεγάλο και για ένα άλλο πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός που ήταν το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου Υγιών Πόλεων για την Υγεία και τον Πολιτισμό. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί μου συμπατριώτες, σήμερα είναι άλλη μία πολύ σημαντική μέρα για το νησί μας. Σημαντική, διότι αποδίδεται ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο πολιτισμού στη Μήλο, στα παιδιά της Μήλου και σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από πολύ σκληρή δουλειά και συνεργασία κεντρικής εξουσίας, του κράτους δηλαδή, της περιφέρειας, του Δήμου Μήλου, αλλά και με πολύ κόπο κάτω από τον καυτό ήλιο της Μήλου, αρχαιολόγων και εργαζομένων, τους οποίους πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα για όλη αυτή την προσπάθεια και όλο αυτό τον ιδρώτα που έριξαν προκειμένου να φτάσουμε εμείς σήμερα εδώ. Θα ήθελα επικαιρίες να σας πω και δύο θέματα τα οποία ο Δήμος Μήλου, πέραν αυτό, προχωράει. Και εδώ είναι πολύ σημαντική και η δουλειά του Υπουργείου και της Περιφέρειας, αλλά και του Διαδημοτικού Δικτύου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων. Ξέρετε, στο νησί μας, εδώ λίγο παρακάτω, έχει βρεθεί το άγραμμα της Αφροδίτης, το οποίο, όπως επανειλημμένως έχω πει, αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Γαλλία. Σε πολλαπλές συνεντεύξεις που έχω δώσει, δεν δέχομαι με τίποτα ότι έχει πωληθεί. Έχει κλαπεί και μάλιστα σε μία περίοδο πολέμου όπου, όπως μετά από λίγο θα δούμε, το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει τον πάντων. Έτσι λοιπόν ο Δήμος μας, θέλοντας να ξεκινήσει μία εκστρατεία που καλό είναι να είστε κοντά μας, έχει δημοπρατήσει το κτίριο των Θηλαίων στην Πλάκα, προκειμένου να γίνει ο χώρος όπου θα περιμένει να φιλοξενήσει την Αφροδίτη της Μήλου, και έχουμε ήδη ξεκινήσει μία μεγάλη προσπάθεια προκειμένου στις 8 Τετάρτου του 2020, όπου είναι 200 χρόνια από την έβρεσή της, να μπορέσουμε να έχουμε συγκεντρώσει ένα ικανό αριθμό, γύρω στο 1 εκατομμύριο, από ανθρώπους, επισκέπτες και από τους συμπατριώτες μας, προκειμένου
να πάω να το ζητήσω εγώ ή όποιος άλλος θα είναι τα πράγματα, να το ζητήσω και να το φέρουμε πίσω στο χώρο που του ανήκει. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν θα στέλνω κοντά. Επίσης απόψε είναι μια σημαντική βραδιά, διότι μέσω αυτής της εκδήλωσης, της πολύ σημαντικής, δεν θα μπορούσε να είναι μόνη της. Ξεκινάει το 23ο Φεστιβάλ του Δήμου Μήλου και εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Μήλου, η οποία με πολύ σκληρή δουλειά έφτιαξε ένα πολύ ποιοτικό φεστιβάλ, το 23ο Φεστιβάλ του Δήμου Μήλου, αλλά και τη χορηγό εταιρεία, την Ήμερης, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του Δήμου, προκειμένου να μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή μας την προσπάθεια. Είναι πράγματι πολύ συγκινητικό, ως δήμαρχος, ως δημότης, αλλά και σαν ένα παιδί που μεγάλωσα στη Μήλο και ξέρω πως ήταν το αρχαίο θέατρο, σε τι κατάδια, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, σήμερα στο Λίδι να παραδίδεται σε όλους μας, ιδιαίτερα δε στα παιδιά της Μήλου, σε αυτά ανήκει αυτός εδώ ο χώρος και γι' αυτό ο Δήμος Μήλου, όπως σας είπα, και η Πολιτιστική Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση με τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά της Μουσικής Σχολής των Μηλίων Τέχνες, τα οποία πράγματι καταθέτουν την αγνή καρδιά τους και περνάνε το μήνυμα, αλλά και με μια συμβολική παράσταση, αυτή που λίγο παραπάνω στα τείχη της Μήλου διαδραματίστηκε ο Διάλογος των Μηλίων, το πλέον διαχρονικό αφήγημα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητος, που όπως προείπα πρόκειται για το δίκαιο του ισχυρότερου. Και δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να είναι εδώ εκτός από τον καταξιωμένο συμπατριώτη μας, τον Πέτρο τον Ζούλια, διότι προσπάθεια και δικιά μου και των συνεργατών μου και των Δημοτικών Συμβούλων και των Επιτροπών είναι να προσπαθούμε όλο το καλό έψυχο υλικό που υπάρχει από το νησί μας, είτε μένει στη Μήλο είτε εκτός Μήλου, προκειμένου να το αξιοποιούμε και να προχωράμε μπροστά. Για να μην σας κουράσω, διότι είναι πολύ σημαντικότερο να δούμε και να ακούσουμε και τους άλλους, αλλά να δούμε την παράσταση, θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους. Θέλω αυτό το σημείο του αρχαίου θεάτρου να αποτελέσει σημείο αγάπης όλων μεταξύ μας, να αποτελέσει σημείο για τον πολιτισμό μας και μέσω αυτού η Μήλος μας να βρεθεί και στα πέρατα του κόσμου, και να ζητήσω όλοι μαζί, Εκκλησία, Πολιτεία και ο κάθε πολίτης, ενωμένοι, συντεταγμένα, με σχέδιο και στόχευση, μπορούμε να πάμε και τη Μήλο μας μπροστά και την Ελλάδα μας μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Μήλου, ο Πανασυλλογιώτατος Πατήρ Γιαννούλη. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα σας πω κάτι δικό μου προσωπικό, ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω το αρχαίο θέατρο να έχει φτάσει σε αυτή εδώ την εγκατάσταση. Ήμουνα πολύ λυπημένος και κάτι που περνούσα από εδώ να σας πω ότι έκλαιγα που έβλεπα το αρχαίο θέατρο να είναι στα χάλια που ήταν. Θέλω να απευθύνω θερμά συγχαρητήρια, να μεταφέρω πρώτα
τις ευχές του δεσπότη μας, ο οποίος λόγω άλλων υποχρεώσεων στα Λαλισιά δεν μπόρεσε να έρθει στη Μήλο. Θέλω να συγχαρώ όλους, τον Δήμαρχο και την παρέα του και όλους αυτούς που συνετέλεσαν να επισκευαστεί το αρχαίο θέατρο. Εύχομαι να το χαιρόμαστε όλοι και εδώ να παρακολουθήσουμε ωραίες τελετές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Λάζαρος Κυριζόγλου, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμαρχος Εμπελοκήπων και Μεραμένη. Είναι λίγο περίεργο το όνομά μου, Κυριζόγλου Λάζαρος. Δεν περάζει. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις για να μην αναλώνω με τον χρόνο. Ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και εκ μέρους των συναδέλφων, αιρετών και δημάρχων που βρίσκονται εδώ από την Κεντρική Μακεδονία, ευχαριστώ και το Δίκτυο Υγιών Πόλεων και τον Δήμαρχο τον Μάκη τον Δαμουλάκη, ο οποίος μαζί με το Δίκτυο μας προσκάλεσαν. Από μαθητής Λυκείου θαύμαζα τους Μιλίους για τη στάση ελευθερίας, ηθικής και δικαιοσύνης, τη στάση παρησίας και ηθικής αντίστασης, κόντρα στη διαχρονική γνωστή αρχή του δικαίου του ισχυροτέρου που επιβάλλεται στους ασθενεστέρους. Το 1999, όταν γινόταν ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας, αφού προηγουμένως οι Σέρβοι απέρριψαν το τελεσίγραφο υποταγής που τους απευθύνθηκε, εμπνευσμένος από το διάλογο των Μιλίων, έγραψα μία επιστολή άρθρο προς τον Bill Clinton. Περιέχεται στο έντυπο, το οποίο θα σας διανεμηθεί, προσκομίστηκε επί τούτης για τη σημερινή εκδήλωση κατά την αποχώρησή σας από την εκδήλωση. Το τυπώσαμε για τη σημερινή μέρα και προς τιμήν εσαΐ των αρχαίων και των νυν Μιλίων. Μόνο την πρώτη παράγραφο θα σας διαβάσω και μόνη την τελευταία. Κύριε Πρόεδρε, με αυτό το γράμμα μου επιθυμώ να σας εκθέσω με συντομία ένα πολεμικό περιστατικό από την αρχαία ελληνική ιστορία. Παρόλο που από τότε πέρασαν 2.414 χρόνια, βλέπετε η ανθρωπότητα υπήρχε και πριν ανακαλυφθεί η χώρα σας και πριν ιδρύσετε το κράτος σας, αν στο κράτος της αρχαίας Αθήνας και των συμμάχων της, Αθηναϊκή Συμμαχία, βάλετε τη χώρα σας και τους συμμάχους σας, δηλαδή τον ΝΑΤΟ, και στη θέση των Μιλίων βάλετε τους Σέρβους, εύκολα μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αν μου λέγατε ότι και η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ, θα σας απαντούσα ότι κανένας Έλληνας δεν συμφωνεί με τους βομβαρδισμούς κατά της Γιουγκοσλαβίας. Ο Θουκυδίδης, λοιπόν, αρχαίος Έλληνας ιστορικός, σε ένα από τα βιβλία του γράφει: «Εκστράτευσαν επίσης οι Αθηναίοι εναντίον της Μήλου με 30 δικά τους καράβια, 6 χιώτικα και 2 λεσβιακά, σύνολο 38 καράβια, και με 1.200 οπλίτες, 300 τοξότες και 20 υποτοξότες Αθηναίους και με περίπου 1.500 νησιώτες συμμάχους. Οι Μήλοι είναι άπικοι των Λακεδαιμονίων και δεν ήθελαν να είναι υπήκοοι των Αθηναίων όπως οι άλλοι νησιώτες. Τα υπόλοιπα στο νησί αυτό, για να μην κομίσω γλάφκα εσμήλων, είναι γνωστά». Η επιστολή καταλήγει: «Και οι μεν πρέσβεις των Αθηναίων επέστρεψαν στο στρατόπεδο, οι δε στρατηγοί τους, αφού οι Μήλοι δεν παραδέχονταν τίποτα, άρχισαν τον πόλεμο. Και οι Αθηναίοι σκότωσαν όλους τους Μηλίους άντρες, όσους συνέλαβαν, τις δε γυναίκες και τα παιδιά τους κατέστησαν δούλους. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ποια ήταν η τύχη των Αθηναίων? Μέσα σε λίγα χρόνια η ύβρις, η αλαζονία και η υπεροψία τους τους οδήγησε σε οδυνηρές ήττες, σε ταπεινώσεις στη Σικελία και στους Αιγαίους ποταμούς και τελικά σε υποταγή στους Λακεδαιμονίους. Από τότε δεν σήκωσαν κεφάλι. Ακολούθησε μετά την στρατιωτική ήττα, η πτώση και η παρακμή τους. Γνωρίζουμε, όλοι το γνωρίζουν, ότι είστε δυνατοί σήμερα.
Δεν φοβάστε μήπως τα γυρίσματα του πολέμου δεν θα είναι πάντοτε αντίστοιχα προς το μέγεθος της δύναμής σας? Γιατί εμείς οι Έλληνες λέμε, κύριε Πρόεδρε, έχει ο καιρός γυρίσματα. Ο κύριος Νίκολας Μπέρνς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, προς τον οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται να διαβιβάσει στον πρόεδρό του την επιστολή αυτή, αφού προηγουμένως την μεταφράσει στα αμερικάνικα. Ένας Έλληνας. Και Στάλιν, 19 πρώτου του 1999. Τέλος, επιτρέψτε μου να θυμίσω σε όλο το ακροατήριο ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος άρχισε το 431 και τελείωσε το 404 π.Χ. Κατέληξε με τη διάλυση της Αθηναϊκής Συμμαχίας και την Ήττα των Αθηναίων. Αποκλήθηκε από πολλούς νέους ιστορικούς ως ένας αρχαίος παγκόσμιος πόλεμος, αφού το θέατρο των επιχειρήσεων εξελίχθηκε στην Ελλάδα, την Κάτω Ιταλία, τη Μικρά Ασία, τη Μεσόγειο Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο. Ο Δε Θουκυδίδης, Γέτη Αθηναίος, ανεπηρέαστος ήταν και κατέγραψε τα γεγονότα, την ξηγραφή του, όπως λέει ο ίδιος, αδέκαστα, όσο μπορεί ένας άνθρωπος. Μάλιστα, δε φιλοδοξία του ήταν, όταν πάτησε τη συγγραφή της ιστορίας του, όχι μόνο η συστηματική, αντικειμενική και ολοκληρωμένη αφήγηση των γεγονότων ενός μεγάλου πολέμου, αλλά η δημιουργία και η κληροδότηση στην ανθρωπότητα ενός έργου με διαχρονική αξία, ενός κτήματος ΕΣΑΗ. Τα ίδια έχει πει και στους εμπόρους των εθνών μεταγενέστερα και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Έτσι γίνεται πάντοτε. Οι ισχυρότεροι θέλουν να επιβάλλουν το δίκαιο το δικό τους, κόντρα στην αρχή της δικαιοσύνης. Αλλά η αλαζονία ποτέ δεν τους ωφελεί στο τέλος. Κύριε Δήμαρχε, ως ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας, θα σας δώσουμε και ένα δώρο του μεγίστου των Ελλήνων, του ΑΗΠΕΔΟΣ, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο είναι πιστό αντίγραφο. Και θέλω να κάνω μια ευχή υπομορφή παραπώνου. Ευχή είναι. Να δώσουμε ως πολιτεία το βάρος να ολοκληρωθεί η ανασκαφή στην Αμφίπολη. Και επίσης να ευχηθούμε επιτέλους να εκλείψει το αντιμακεδονικό και αντιφιλιππικό μένος του αρχαίου ρήτορος και πολιτικού του Δημοσθένη, το οποίο ακόμα καλά κρατεί, αν σκεφτεί κανείς ότι το Υπουργείο Πολιτισμού με δαπάνες του αγόρασε στο παρελθόν τον Αδριάντα του γλύπτη παπά έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, βρίσκεται στις αποθήκες του Μουσείου Μπενάκης του Ζωγράφου και ακόμη δεν έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα. Ακόμα καλά κρατεί το μένος, φαίνεται, το αντιμακεδονικό και το αντιφιλιππικό του Δημοσθένους. Τώρα που θα φύγουμε από το ωραίο και φιλόξενο νησί σας, φεύγουμε με συναισθήματα ικανοποίησης, εκτίμησης και νοσταλγίας για να ξανάρθουμε. Θέλω να σας εκφράσω το πώς αισθανόμαστε με τον εξής τρόπο. Μισεύω και αποχαιρετώ τη Μήλο την ξακουσμένη. Το βήμα μου πηγαίνει ομπρός, μα ο νους μου πίσω μένει. Προσωπικά, τέλος, έχω και μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, αφού οι μεγάλοι δωρητές του Δήμου μας ονομάζονται Στέφανος και Μαρία Δαμουλάκη, που εδόρισαν όλη την περιουσία τους και εκεί κτίστηκε και το Δημαρχείο, το οποίο αποκαλείται, το ονοματοδοτήσαμε, Δαμουλάκιο Δημοτικό Μέγαρο Αμπελοκήπων. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πιστό αντίγραφο. Μαρμάρινο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που απεικονίζεται με τα κέρατα του Πάνα από τον τομέα 1 της Πέλλας των ελληνιστικών χρόνων του Μουσείου της Πέλλας.
κυρία Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη, εντεταλμένος σύμβουλος για τον πολιτισμό του ΕΔΙΠΗ και πρόεδρος νομικού προσώπου πολιτισμού του Δήμου Πέμπτης. Αξιότιμη Δήμαρχη της Μήλου, κύριε Δαμουλάκη. Αξιοσέβαστοι πατέρες. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ Εσωτερικών, κύριε Κουρουμπλή. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Χατζημάρκου, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία Περιφερειάρχη, κύριε Καλογύρου, κύριε Πατούλη, πρόεδρε της ΚΕΔΕ, συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, πρόεδροι φορέων και συλλόγων, φίλες και φίλοι. Συγχωρέστε με αν έχω παραλείψει κάποιον. Αποτελεί. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη που βρίσκομαι σε αυτό τον ιερό αρχαιολογικό χώρο και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα τόσο ως αυτοδιοικητικός, αλλά και ως φιλόλογος εκπαιδευτικός, να βρίσκομαι ανάμεσά σας αυτή την ιστορική στιγμή για το νησί. Σήμερα εγκαινιάζεται ένα από τα μεγαλύτερα σωζόμενα αρχαία θεατρικά οικοδομήματα στις Κυκλάδες, το αιώνιο σύμβολο της πανέμορφης Μήλου. Πρόκειται για ένα έργο ρωμαϊκής περίοδου, όπως ακούσαμε και πριν από τη Γενική Γραμματέα, η κατασκευή του οποίου αποδίδει στο νησί της Αφροδίτης τη λάμψη και το μέγεθος της τουριστικής έγκλη που της ανήκει. Το θεατρικό οικοδόμημα αποτελεί αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής για την εποχή του, με χαρακτηριστικά που απαντούν στα ρωμαϊκά και εκρωμαϊσμένα θέατρα των ανατολικών επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο τύπος των οποίων διαμορφώθηκε με πρότυπο το ελληνικό θέατρο. Η ολοκλήρωση του έργου για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Μήλου μέσω του ΕΣΠΑ πετυχαίνει, και αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικό σημείο, ότι πετυχαίνει δύο κυρίαρχους στόχους. Την προστασία του μνημείου αφενός, αλλά και αφετέρου την επανέταξή του στην πολιτιστική ζωή του νησιού. Για την ευόδοση λοιπόν των επιθυμητών στόχων οφείλουμε να συγχαρούμε θερμά όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Την άψογη συνεργασία του Δήμου της Μήλου, του κ. Δαμουλάκη, της Πολιτείας, του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκτέλεση των αναστηλωτικών εργασιών με την εποπτεία και την επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της διεύθυνσης αναστήλωσης αρχαίων μνημείων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με έμπνευση το ανίποτο κάλο της Αφροδίτης της Μήλου, το αρχαίο θέατρο, τις προχριστιανικές κατακόμβες της Μήλου, καθώς και τα επιτεύγματα του αγελοπελαγίτικου πολιτισμού, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο πολιτισμός είναι η δύναμη της ίδιας της κοινωνίας. Είναι η ιδέα που γίνεται πράξη με τον ανθρώπινο νου. Είναι η κινητήρια δύναμη που οργανώνει και προάγει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μέσα από τη συλλογικότητα, την ιστορική διαδρομή των προγόνων μας και την ανάγκη για προώθηση νεωτεριστικών ιδεολογιών, μπορούμε να εμπνευστούμε και να διαμορφώσουμε τη δική μας διαδημοτική φιλοσοφία πολιτισμού. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτός είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σήμερα. Να διεκδικεί τη νέα γνώση, να καινοτομεί, κυρίως όμως να προωθεί το κοινό καλό, να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, να συνομιλεί με την κοινωνία και να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Και όλα αυτά σε ένα κοινά αποδεκτό πολιτιστικό πλαίσιο με αρχές, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και λογικές που ξεπερνούν τα στενά τοπικιστικά, αυτοδιοικητικά θέλω. Κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε έμπνευση στον πολιτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα ιδεολογία. Αυτό που κάνει πράξη σήμερα εδώ, στο αρχαίο θέατρο, στο ρωμαϊκό θέατρο, ο Δήμαρχος της Μήλου. Μια ιδεολογία εθνική και ενωτική. Και ο πολιτισμός πρεσβεύει για εμάς, εκπροσωπώντας τον τομέα πολιτισμού του ΕΔΙΠΗ, αυτή τη νέα ιδεολογία.
είναι ένα από τα πιο ισχυρά συνεκτικά υλικά της κοινωνίας. Ο πολιτισμός είναι παιδεία και εκπαίδευση. Είναι γνώση, είναι καλλιέργεια της σκέψης, της κρίσης, της ευαισθησίας. Είναι μαθητεία δημοκρατίας. Και φυσικά, ο πολιτισμός είναι ταυτοχρόνως κληρονομιά και σύγχρονη δημιουργία. Έργα τέχνης και λόγου που υπερβαίνουν τα τοπικά και στενά τοπικά χρονικά όρια. Πολιτισμός είναι η Αφροδίτη της Μήλου, έτσι όπως την περιέγραψε ο Γάλλος συμβολιστής, ποιητής και ιδρυτής της Σχολής των Παρνασσιστών, Λεκόν Ντελίλ. Ιερό μάρμαρο, ντυμένο σε πνεύμα και δύναμη, ακαταμάχητη θεά, με αέρα νίκης, αγνή, σαν την αστραπή και σαν την αρμονία. Αφροδίτη, ομορφιά, λευκή μητέρα των θεών. Ως εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το Δήμαρχο της Μήλου για τη φιλοξενία του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΕΔΙΠΗ, καθώς και για την ευγενική πρόσκληση να τιμήσουμε σήμερα με την παρουσία μας την τελετή των εγγενείων και να στείλουμε από κοινού ένα ηχηρό μήνυμα ιστορικής αφύπνισης και πολιτιστικής παιδείας προς όλους τους λαούς της Ευρώπης για τη διαχρονική αξία της Ελλάδας της Μήλου των προγόνων μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, επειδή όπως και προλίπου είπα, νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση, η οποία μου δίνει και εμένα μια έμπνευση. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτό το ιερό νησί της Μήλου, από την όμορφη Μήλου και από αυτόν τον ιερό χώρο, ξεκινάμε και εμείς την πολιτιστική μας διαδημοτική πορεία. Δεσμευόμαστε λοιπόν, εκπροσωπώντας τον τομέα πολιτισμού του ΕΔΙΠΗ, να αναβιώσουμε μέσα στο Σεπτέμβριο σε ένα διήμερο πολιτιστικής κουλτούρας τις αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, παρουσιάζοντας την τραγωδία του Εσχύλου Ευμενίδες, αλλά και να απολαύσουμε ένα μουσικό ταξίδι κλασικής δημιουργίας αφιερωμένο στους μεγάλους Έλληνες συνθέτες από την Μπριλάντε Όρκιστρα του Δήμου Πεύκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος και ΕΔΕ, δήμαρχος Αμαλωσίου. Κλείνοντας ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, εγώ θα πω τις, έτσι με ένταση, τους ανθρώπους που θεωρούμε ότι βρίσκονται εδώ και τιμούν με την παρουσία τους. Κύριοι βουλευτές, κυρία Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι, φίλε Γεράσιμε Δαμουλάκη, που κάνεις μεγάλο αγώνα για το νησί σου και η αγάπη φαίνεται και μέσα στα μάτια σου, αλλά κυρίως μέσα από τα έργα σου. Νιώθουμε πραγματικά ένα δέος. Ένα δέος σκεπτόμενοι ακριβώς σε ποιο χώρο βρισκόμαστε σήμερα. Σε ένα χώρο που πριν 1600-1700 χρόνια εδώ γινόταν μια γωνιά πολιτισμού της τότε Μήλου, των τότε ανθρώπων, και ακριβώς μετά από τόσα χρόνια ευόδωσαν οι προσπάθειες της αυτοδιοίκησης, της πολιτείας, και όλοι μαζί δώσαν ένα λαμπρό παράδειγμα ότι όταν υπάρχει συνεργασία μπορεί κάτι καλό να προκύψει για τον τόπο μας. Σε αυτήν εδώ λοιπόν τη γωνιά πολιτισμού θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να φύγουμε με ένα δίδαγμα, ζωής. Τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, εμείς για τη χώρα μας, εμείς για τον τόπο μας, εμείς για αυτό που πρεσβεύουμε ή που πιστεύουμε. Θεωρώ ότι το μήνυμα είναι της ενότητας. Η ενότητα που χρειάζεται για ένα κοινό στόχο. Να κάνουμε την Ελλάδα μας
να αναπτύσσεται μέσα από την ίδια της την ιστορία, μέσα από τον ίδιο της τον πολιτισμό. Αυτή είναι η περιουσία των Ελλήνων, αυτή είναι η περιουσία της Ελλάδας. Και θεωρώ πολύ σημαντικό σήμερα, τώρα, εδώ, να υπάρξουν πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα από αυτή την ενότητα. Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν, ώστε σήμερα εκατοντάδες συνανθρώπων μας να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, έτοιμοι να απολαύσουν αυτό που πριν χιλιάδες χρόνια απολάμβαναν κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι φύγαν και αφήσαν το δικό τους αποτύπωμα. Εάν νιώσουμε λοιπόν ότι σε αυτή τη ζωή ο καθένας μας, ανάλογα το ρόλο του, μπορεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, τότε είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε αυτή τη δύναμη που μας λείπει, ώστε σαν χώρα να πρωταγωνιστήσουμε όχι μόνο στα Βαλκάνια, σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και νομίζω, αγαπητέ Γεράσιμε, επειδή είμαστε άνθρωποι που είμαστε στον εκύτερο βαθμό των προβλημάτων, δεν φτάνει να λύνουμε μόνο τα προβλήματα. Πρέπει να οραματιστούμε. Να οραματιστούμε πώς θα ξεφύγουμε από αυτό που ζούμε και που δεν είναι αυτή η τύχη αυτής της χώρας. Και γι' αυτό θα έλεγα και η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση, αλλά και οι πολίτες, οφείλουμε όλοι να γίνουμε λίγο καλύτεροι από ό,τι είμαστε σήμερα. Και είμαι σίγουρος ότι τέτοια στάδια θα αποτελέσουν τους φάρους της ανάπτυξης του αύριο για την Ελλάδα. Καλή δύναμη, καλά έργα, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα και νομίζω ότι ο δρόμος είναι λαμπρός από εδώ και πέρα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμοί, θα κλείσουν με το Διευθυντή της Εφορίας Αρχείου των Κυκλάδων, κύριο Δημοστέφανο Σούλη. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι περιφερειάρχες, κύριοι δήμαρχοι, κύριε πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται να σπαταλήσω άλογο του χρόνου σας. Όλοι ανυπομονούμε να απολαύσουμε την παράσταση που θα ακολουθήσει. Απλώς θα κλείσω τους χαιρετισμούς, ευχαριστώντας όλους σας που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα και τιμάτε με την παρουσία σας το έργο το οποίο υλοποίησε η Εφορία Αρχαιολογίου των Κυκλάδων και η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους όσους μίλησαν και τίμησαν με το λόγο τους το έργο το οποίο υλοποιήθηκε από τους εργαζομένους στην Εφορία Αρχαιολογίου των Κυκλάδων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι σήμερα για μας είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα, μια σπουδαία ημέρα, γιατί αποδώσαμε στο κοινό ένα μεγάλο μνημείο, το οποίο μετά την Αφροδίτη της Μήλου και μετά τις κατακόμβες θα αποτελέσει ένα τοπόσημο για την ίδια τη Μήλου. Και νομίζουμε ότι αυτό, κύριε Δήμαρχε, θα είναι μόνο η αρχή και θα μπορέσουμε όλοι μαζί να αναστήσουμε αυτό το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα που έχει το νησί προς όφελος πρώτα των Μηλιών και έπειτα όλων των χιλιάδων επισκεπτών που έρχονται στο πανέμορφο νησί της Μήλου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του έργου. Το Δήμο, ο οποίος πίεσε, προσπάθησε, αφαλοτρίωσε στον χώρο για να υλοποιηθεί αυτό το έργο σήμερα. Την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη που εξασφάλισε τη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και όλους όσους εργάστηκαν στο μνημείο. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό που βλέπετε σήμερα σε αυτό το σημείο, το δύσβατο και το δυσπρόσιτο της Μήλου, ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο τεχνικό έργο, το οποίο υλοποιήθηκε από ειδικούς επιστήμονες και ειδικούς τεχνίτες για να μπορέσει, και με όλες τις μεθόδους της επιστήμης, για να μπορέσει να αποδοθεί σήμερα στο κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, ουσιαστικά κάναμε
με αυτό το έργο το οποίο σήμερα εσείς βλέπετε και απολαμβάνετε, ένα παραδειγματικό έργο δημόσιας αρχαιολογίας. Πήραμε το αρχαίο, το ερευνήσαμε, το μελετήσαμε, το ανασκάψαμε και με μια εμπράγματη δημοσίευση το αναστηλώσαμε για να μπορούν οι επισκέπτες, οι μιλοί και όσοι έρχονται στο νησί να αντιλαμβάνονται τι πολιτιστική κληρονομιά έχει το νησί, πόσο σημαντικός θησαυρός είναι το αρχαίο αυτό θέατρο στο οποίο είμαστε σήμερα μέσα. Κλείνοντας, δεν θέλω να μακρηγορήσω, να σημειώσω ότι εκτός από όλες τις αρχές που βοήθησαν, ήταν ιδιαίτερα σημαντική η συνδρομή της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας, όπως και της ειδικής υπηρεσίας τομέα πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι αθόρυβα υποστήριξαν όλο αυτό το σπουδαίο έργο που κάναμε εμείς από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ως αιχμή του δόρατος. Θα σας παρακαλούσα, κλείνοντας, όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες που δούλεψαν σε αυτό το μνημείο. Στη συνέχεια, ο Δήμος Μήλου θα απονείμει διδυτικές πλακέτες, φιλή Σένεκεν, σε αυτούς που συνέβαλαν για την ανακαίνιση του Αρχαίου Θεάτρου και σε αυτούς που μας τιμάνε σήμερα με την παρουσία τους. Ξεκινάμε με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με την κυρία Μαρία Βλαζάκη. Καλό. Κύριο Δημήτρη Αθανασούλη, προϊστάμενος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Την αρχαιολόγο κυρία Πέγκη Πάτου, που εκείνη ήταν η ψυχή της ανακαίνησης του αυτού. Ο Περιφερειάρχη του Αττικού Αιγαίου, κύριο πίσω διακριτικά. Πού θες να πας? Ευχαριστώ.
να τραγουδήσουν τώρα. Του Δήμου Μήλου, είμαι βιομηχανικά ρηκτά, Ελλάς, ΑΕ. Κύριε Κεφαλά. Και στον κύριο Οδυσσέ Κυριακόπουλο, με την ιδιότητα που είχε το ιδιοκτήτη τη SND, που ήταν πάντα δίπλα μα το οτιδήποτε χρειάστηκε, την προσπάθεια που οποία γινόταν μαζί με το Υπουργείο, τα παιδιά εδώ και του αρχαιολόγου που δούλευαν. Κύριε Κυριακό. Και μέχρι να έρθει ο κύριο Κεφάλας και ο κύριο Κυριακόπουλος, υπάρχει κι άλλο ένα, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, το οποίο έχει προσφέρει πολλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον τόπο μας, αλλά και στην προσπάθεια την οποία γίνεται για την αναστήλωση των θεάτρων. Και αναφέρομαι στο Σταύρο τον Μπένο, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν είναι κοντά μας και θα το στείλουμε εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ το Δήμο για την τιμή που μου κάνει. Αυτό ανήκει σε όλους όσους δουλέψαν εδώ, στους μαρμαροτεχνίτες, στους εργατοτεχνίτες, στους αρχαιολόγους και τους αρχιτέκτονες, που 5 χρόνια σε δύσκολες συνθήκες έδωσαν την ψυχή τους και αγάπησαν αυτό το μνημείο που μας εμπιστεύτηκαν και ελπίζουμε να το σεβαστείτε και να το αγαπήσετε όσο και εμείς. Σας ευχαριστώ. Την έξοδο, μην ξεχάσετε να πάρετε την καινούργια έκδοση «Ο Διάλογος των Μιλίων», ο οποίος έγινε σε συνεργασία με την Ήμερης, προκειμένου να αρχίσουμε κι εμείς ως μίλοι να το διαβάζουμε, να το αποστηθήσουμε, να το μάθουμε και να απαιτήσω και να μου δοθεί η δυνατότητα να απαιτήσω από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, διότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε την ιστορία μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα τα παιδιά της Μήλου, στα παιδιά που ανήκουν όλα και το Αρχαίο Θέατρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Thank you.